Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά σημασία δεν έχει τελικά ποιος θα κερδίσει. Είναι πολύ πιο σημαντικά άλλα θέματα και το βασικό, ας πούμε, που εγώ ντρέπομαι ως Έλληνας είναι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως στην Ελλάδα που για δεύτερη φορά μετά το καλοκαίρι, το περσινό, όχι, απεκαλύφθησαν ότι είναι δούλοι των μεγάλων δυνάμεων και το τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν και μέχρι την τελευταία στιγμή αυτή τη μεγάλη μονομαχία στην Αμερική είναι ντροπή. Είναι ντροπή, είναι πουλημένοι. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως στην Ελλάδα είναι πουλημένα. Τα είδαμε πέρσι τι έγινε με τον. Γιατί λέτε ότι είναι πουλημένα, πώς το παρουσίασαν, δεν παρουσίασαν ότι είναι ανοιχτό ντέρμπι. Καθόλου αντικειμενικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το CNN δεν είναι η βασική οι πληροφορίες δεν προέρχονται μόνο από το CNN, δηλαδή όπως λένε συχνά για το CNN τα μέσα μαζικής ενημερώσεις της Clinton και της Αμερικανικής των τραπεζιτών. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα. Άλλωστε, εάν παρακολουθήσουμε και παρακολουθήσαμε παραδείγματος χάρη τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, πολύ πιο αντικειμενικά. Γι' αυτό και φτάνουμε σήμερα στο παραπέντε και με ρωτάτε ότι ποιο θα κερδίσει. Είναι πολύ φυσικά στην θέση στατιστικού λάθους όπως ήταν από την αρχή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μπορεί κάλλιστα να κερδίσει οι Ρεπουμπλικανοί, τέλος πάντων ο Τραμπ. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι είτε χάσει είτε κερδίσει. Εδώ μιλάμε για τεράστια γεωπολιτικές επιπτώσεις για την Ελλάδα φυσικά, διότι το κέντρο του κόσμου εκεί που εξελίσσεται ο πλανητικός πόλεμος είναι η Ανατολική Μεσόγειος, δεν είναι ούτε ο Ατλαντικός ούτε ο Ειρηνικός, και οι εχθροί είναι πολύ απλό, οι εχθροί της Αμερικής είναι Ρωσία και Κίνα. Εάν μεν η Αμερική συμμαχίσει με τη Ρωσία θα κερδίσει την Κίνα. Εάν πάλι χτυπήσει τη Ρωσία, η Ρωσία θα παραμείνει σύμμαχος της Κίνας και θα χάσει η Αμερική και θα κερδίσει η Κίνα. Η Κλίντον λοιπόν θέλει να κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δεν υπάρχει πιο ας πούμε πολεμοχαρής, αφού την λένε και killer μάλιστα, από την Κλίντον, δηλαδή από τους σοσιαλδημοκράτες. Διότι ποιοι κυβερνούν μέσω των τραπεζών, δηλαδή των παρασίτων που φτιάχνουν το χρήμα από το χρήμα, ποιοι, οι σοσιαλδημοκράτες από το τέλος του 19ου αιώνα, που στην Αμερική είναι οι δημοκρατικοί. Λοιπόν, αυτοί πριν ήταν ο Μπρεζίνσκι, μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο σημερινός πόλεμος τον προώθησαν οι δημοκρατικοί. Ο Γούντρου Βίλσον τον πρώτο, όπως ξέρετε, ο Ρούσβελτ για το δεύτερο, μετά έχουμε τον Τρούμαν, μετά έχουμε στον πόλεμο του Βιετνάμ τον Κένεντι και τον Τζόνσον, έτσι, και μετά έχουμε το... όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, έχουμε την Χίλαρη με τον Κλίντον, διότι όταν οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή οι δημοκρατικοί στην Αμερική, δεν κάθονται φρόνημα, τι γίνεται, ή τον σκοτώνουν όπως τον Κένεντι, ή τον μπλέκουν σε σεξουαλικά σκάνδαλα όπως τον Κλίντον. Και όταν μην ξεχνάτε ότι η Ιουγκοσλαβία, ποιος την κατέστρεψε, ο Κλίντον την κατέστρεψε. Ναι, λοιπόν, ιστορικά έχετε δίκιο. Θέλω να μου πείτε όμως καταρχήν, κύριε Κιτσίκη, αν θεωρείτε ότι σήμερα η κοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πια βαθιά διχασμένη. Όσοι ψηφίζουν. Είναι η παλιά διχόνοια η οποία σήμερα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μεταξύ, τα λέω πολύ απλά,
των εργολάβων και των τραπεζιτών. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι εργολάβος. Είναι η συνέχεια του Φόρντ, του περίφημου, όπως ξέρετε, βιομηχάνου, του μεταξύ των δύο πολέμων, που υπεστήριζε ότι, ωραία, καπιταλισμός, αλλά να παράγει. Έτσι, ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, είναι εργολάβος. Έχει βασίστε στη δική του περιουσία. Ενώ η Χίλαρη, η οικογένεια Κλίντον και Ομπάμα, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, βασίζονται στους τραπεζίτες. Αυτό που είπε ο Ρότσιλντ στην αρχή του 19ου αιώνα, στους Ναπολεόντιους πόλεμους, ότι εάν δανείζει αυτός που δανείζει, κυβερνά. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Τραμπ, ιτώνται οι σοσιαλδημοκράτες παντού στον κόσμο, δηλαδή Σόρος κλπ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Και βέβαια μην ξεχνάμε γιατί είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Αμερικής η Κίνα. Διότι είναι η μόνη χώρα που έχει μείνει κομμουνιστική και είναι τεράστια δύναμη. Και γιατί λέμε είναι η μόνη χώρα που είναι κομμουνιστική. Στη Ρωσία ποιος κυβερνά? Δεν κυβερνά το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι. Ποιο άλλο, ποια άλλη μεγάλη δύναμη κυβερνέται από το Κομμουνιστικό Κόμμα? Μόνο η Κίνα. Και η Κίνα κατάλαβε το εξής, ότι ωραία είναι να έχεις πολιτική δύναμη και ιδεολογίες, αλλά άμα δεν έχεις οικονομία, άμα δεν έχεις χρήμα, δεν μπορείς να επιβληθείς. Και η Κίνα, που γίνεται ήδη πρώτη δύναμη στον κόσμο, παραμένει κομμουνιστική. Αυτός είναι ο κίνδυνος για την Αμερική. Και πολύ καλά βλέπει ο Τραμπ ότι αυτός ο στόχος είναι να χτυπηθεί η Κίνα, όχι η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική χώρα, η οποία άλλωστε δεν έχει και πολύ μεγάλη δύναμη, και εάν συμμαχίσει, αν γίνει δηλαδή αυτό που στο χώρο μας λέμε η καινούρια γιάλτα, που θα είναι προς το συμφέρον μας, τότε συμμαχούν οι δύο δυνάμεις Αμερική-Ρωσία κατά της Κίνας και κερδίζει η Αμερική. Αυτό είναι. Πείτε μου σας παρακαλώ, το γεγονός ότι, και είναι αλήθεια αυτό, ο Τραμπ βάλει κατά του βαθαίως συστήματος της Ουάσιγκτον. Το λέω κωδικοποιημένα, δεν το λέει έτσι ακριβώς. Αυτό, τραπεζιτών. Ναι, αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα θελκτικό σημείο για τους ψηφοφόρους ή κάποιες άλλες περίεργες, σκοτεινές του απόψεις? Δεν έχει σκοτεινές απόψεις, είναι πάρα πολύ απλός. Που καθόλου είναι άνθρωπος, είναι καπιταλιστής, έχει βγάλει τα χρήματά του, τα έχει κάνει όμως ως εργολάβος, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Και δύο ήταν οι άνθρωποι έντιμοι, αν θέλετε, σχετικά, αυτό, τέλος πάντων, σε σχέση με τη Χίλαρη. Ο Σάντερς και ο Τραμπ. Αυτοί οι δύο ήταν. Τον Σάντερς τον φάγανε, γι' αυτό όλα τα νιάτα πήγαν, ενθουσιάστηκαν από τον Σάντερς. Αυτοί δε που, διότι τον εξαφάνισαν τον Σάντερς, θα ψηφίσουν, κατά τη γνώμη μου, μάλλον ένα μέρος τουλάχιστον για τον Τραμπ. Οι απόψεις όμως του Τραμπ δεν φαίνεται, εσείς θα μας πείτε τι εικόνα έχετε βεβαίως, εγώ λέω με βάση την εικόνα που λαμβάνουμε εδώ, δεν φαίνεται να είναι θελκτικές στα κομμάτια του μαύρου πληθυσμού των Ισπανόφωνων και είναι περισσότερο στο λευκό πληθυσμό. Βεβαίως, έτσι είναι, σωστό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ρατσιστής υπό την έννοια ότι η Χίλαρη δεν είναι. Η Αμερική είναι παραμένει, μία από τότε που φτιάχτηκε, παραμένει μία λευκή, αν θέλετε, προτεσταντική δύναμη, η οποία θεωρεί ότι αυτό που λένε οι μη λευκοί, είναι μόνο στην Αμερική και στον Καναδά γίνεται αυτό, να θεωρούνται οι Μεξικανοί και οι Ισπανόφωνοι να θεωρούνται έγχρωμοι. Τέλος πάντων, εννοούν λευκούς μόνο τους Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι επίκησαν τη Βόρεια Αμερική. Λοιπόν, για αυτούς αυτό παραμένει η ιδέα, το ότι έδωσαν δικαιώματα στους μαύρους και ωραία, και ότι ο Ομπάμα τέλος πάντων έγινε,
Αυτό όμως δεν αφαιρεί, δεν σημαίνει ότι είναι ειδικά ρατσιστές. Θεωρούν ότι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν την Αμερική σήμερα γίνονται μειονότητα. Και αυτό το αισθάνονται. Και οπότε φυσικό είναι πολύ μαύροι να μην να ψηφίσουν Τραμπ. Οι δε Μεξικανοί είναι χωρισμένοι, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν το θεωρούν σωστό να τους λένε εγχρώμους τους Μεξικανούς. Εννοείται. Γι' αυτό και πολλοί Μεξικανοί θα ψηφίσουν Τραμπ. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί γεωπολιτικά δίνεται μια εξήγηση τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ, τι σημαίνει η εκλογή Κλίντον. Στην ουσία της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, όσο αναπτύχθηκε, γιατί υπήρξε και πόλεμος λάσπης, θύμιζε λιγάκι εκλογές στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά στην ουσία της ατζέντας θεωρείται ότι η μετατόπιση στην κοινωνία, δεν λέω για το σύστημα, έχει γίνει, δηλαδή ακόμη και αν πρόεδρος είναι η Κλίντον, νικητής είναι η λογική Τραμπ στην κοινωνία? Όχι. Τι θέλει να πείτε, λογική στην κοινωνία είναι ευηρημένη. Λοιπόν, η κρίση είναι τεράστια στην Αμερική. Η κρίση συνειδήσεως. Τεράστια. Λοιπόν, πολύ απλά, εάν η Κλίντον γίνει πρόεδρος, θα έχουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα έχουμε τελείως διαφορετική, διότι τι θέλει η Κλίντον, η Αμερική της Κλίντον? Θέλει το Κουρδιστάν μαζί με το Ισραήλ. Θέλει τη διάλυση της Τουρκίας. Εμείς λέμε, α, ωραία, θαυμάσια, αυτό θέλουμε. Να διαλυθεί η Τουρκία μέσω του Κουρδιστάν. Πολύ μεγάλο λάθος. Το Κουρδιστάν είναι πολύ μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος από την Τουρκία. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτά περί που ξέραν, δήθεν ήταν οι κομμουνιστικές, το ΠΚΚ, το μισό και το μπούρδες. Είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι, φανατικοί, απλώς έχουν μια εσωτερική διαμάχη με το Ισλαμικό κράτος και θέλουν να πάρουν τη θέση και θα έχουμε χειρότερα ακόμη από το Ισλαμικό κράτος με το Κουρδιστάν απέναντι και θα είναι στο Αιγαίο μάλιστα. Λοιπόν, οπότε ενώ με τον Τραμπ που θα τα φτιάξει με τη... Μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είπε καθαρά, σύμμαχος η Ρωσία, το ΝΑΤΟ θα το υποβαθμίσω. Α, φυσικά η Τουρκία θα ελέγχεται μέσω Ρωσίας και Αμερικής. Δεν θα διαλυθεί, δεν θα γίνει το Κουρδιστάν, θα δυσαρεστηθεί το Ισραήλ βέβαια, αλλά δεν θα διαλυθεί η Τουρκία, αλλά δεν θα χτυπηθεί και η Ελλάδα. Επανέρχομαι και σας ρωτώ, και έχει ενδιαφέρον πώς εισπράτετε εσείς και πώς αναλύετε τα δεδομένα, αλλά σας ρωτώ, πιστεύετε ότι αυτή η διχασμένη αμερικανική κοινωνία, και μιλάμε για μια κοινωνία που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη, προϊονίζεται είτε έτσι είτε αλλιώς θετικά για τον πλανήτη μετά την καλπή, ή μπαίνουμε σε μια φάση γενικευμένης ρευστότητας ούτως ή άλλως? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως πάμε για Αρμαγεδόνα. Ούτως ή άλλως θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Είτε κατά της Ρωσίας είτε κατά της Αμερικής. Λοιπόν, η Αμερική είναι διρυμένη κοινωνικά όπως και η Ευρώπη. Η άνοδος του φασισμού. Δεν λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η άνοδος του φασισμού. Όλο το πρόβλημα είναι τελικά ποιος διοικεί, η οικονομία την πολιτική ή η πολιτική την οικονομία. Λοιπόν, ο φιλελευθερισμός εξ αρχής ήθελε την οικονομία να διοικεί την πολιτική και είναι η πολιτική των τραπεζών. Ο φασισμός και ο κομμουνισμός, η Κίνα είναι κομμουνιστική και με φασιστικές τάσεις. Θέλει η πολιτική, όπως και ο Τραμπ, η πολιτική να διοικεί την οικονομία. Λοιπόν, φασιστικοποιείται η Αμερική αν θέλετε, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει υπό την έννοια ότι θα φτάσουμε σε πυρηνικό πόλεμο. Το θέμα είναι κατά της Ρωσίας ή κατά της Κίνας. Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή και της ετιμιγορίας των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Κιτσίκη. Φαντάζομαι ότι από εβδομάδα μπορούμε να αποτιμήσουμε και το αποτέλεσμα από το πώς αυτό και τι θα συμβολίζει, αν και εσείς μας εγώ έχετε... Εγώ αυτό που φοβάμαι απλώς
ελπίζω να μην προς Θεού, είναι κίνδυνος αιματηρών επεισοδίων σήμερα στην Αμερική. Γιατί το λέτε αυτό? Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι η Αμερική είναι μια πολύ σκληρή κοινωνία που έχει δολοφονήσει αρκετούς τους αδελφούς Κένεντι κλπ. Και ότι ο Τραμπ έχει πίσω του το περίφημο συνδικάτο των όπλων. Λοιπόν, και οι οπαδοί του, μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Τραμπ είπε ότι αν χάσω θα θεωρήσω τις εκλογές νόθες. Λοιπόν, οι οπαδοί του δεν παίζουν και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σας το λέω ότι μακάρι να κάνουν το σταυρό μας, αλλά δεν μπορεί να φτάσουν σε δολοφονία, αλλά ότι θα υπάρξουν ίσως λέω, αιματηρά επεισόδια τα οποία δεν είναι μόνο σήμερα, που μπορεί να συνεχιστούν και αργότερα. Αυτό, αλλά σε ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.